Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, καλησπέρα κύριε Μπίλη. Καλησπέρα σας. Είστε καλησπέρα καλά. Καλησπέρα σας, όλα καλά. Εσείς είστε προπονητής στην Νίκη Βόλου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Άρα είστε κι εσείς στην ΓΑΜΕ ΘΥΚΑ, αλλά απλά είστε στον άλλο όμιλο. Στον άλλο όμιλο, ναι. Ευτυχώς θα έλεγα. Ευτυχώς. Βέβαια. Εσείς έχετε βέβαια βλέψεις πρωταθλητισμού με την Νίκη Βόλου, έτσι δεν είναι? Πάντα. Η Νίκη Βόλου δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο εκτός από το να πρωταγωνιστήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Είναι στο DNA και αυτής της ομάδας. Mm-hmm. Όπως φυσικά εννοείται και του Άρια. Mm-hmm. Αλλά ξεκινήσατε και με ένα μείον 6. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο φυσικά όμως δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε, ούτε είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Θα ασχοληθεί η διοίκηση με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Εύχομαι να λυθεί. Mm-hmm. Εάν όμως δεν λυθεί, mm-hmm. εμείς πάλι πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Άλλωστε ξεκινήσατε και με νίκη. Δεν θα μας στοίσει αυτό δηλαδή. Ναι, ξεκίνησαμε με νίκη εκτός έδρας και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα είχε 9 μήνες να αγωνιστεί επίσημα. Καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα και υπήρχε μεγάλο άγχος και από τους ποδοσφαιριστές και από τους φιλάθλους και από τους διοικούντες, γιατί έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από τη διοίκηση για να καταβληθούν όλα τα εμπόδια και η ομάδα να είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο λόγος που σας καλέσαμε βασικά είναι γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά έναν συνονόματό σας, τον Λεωνίδα του Κιβελίδη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν τον περιμένουμε ή σήμερα ή αύριο το αργότερο στη Θεσσαλονίκη. Έχει λύσει το συμβόλαιό του ήδη με την Παναχαϊκή Κοινή Συνενέση σήμερα. Έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, άρα κατά 99% θα είναι ποδοσφαιριστής του Άρη την επόμενη σεζόν, παίρνοντας την απόφαση να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είχε ακουστεί και παλιότερα αρκετές φορές για τον Άρη το όνομά του, η περίπτωσή του, ποτέ βέβαια δεν ευωδόθηκε. Εσείς τον ξέρετε από πολύ μικρή ηλικία, τον είχατε μάλιστα ως παίκτη. Πάρα πολύ μικρή ηλικία και στις ακαδημίες, τον είχα και όταν γύρισε από το Στρασβούργο στο Πυρικό, όπου βγήκε πρώτο σκόρερ και μετά πήρε μεταγραφή στο Εγάλαιο. Ναι. Στο Εγάλαιο, ναι. Από μικρός φαινόταν έτσι ότι θα... Ο Λεωνίδας για μένα ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο στη θέση του center forward στην Ελλάδα στην ηλικία του, στην κλάση του 1986. Και αν δείτε και την πορεία του στις εθνικές παιδών και νέων, ήταν βασικός και από τους αρχηγούς και πρώτος σκόρερ. Πιστεύω ότι στο Εγάλαιο ήταν μια άσχημη καμπή, δεν δουλεύτηκε όπως έπρεπε, έπεσε στην ατυχία και στο Εγάλαιο άρχισε να κατεβάζει, έπεφτε μαζί με την ομάδα δηλαδή, όπως ήταν άτυχος δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όπου πήγε το παιδί αυτό τους έβγαλε ασπροπρόσωπους, δηλαδή και μετά στη Δόξα Δράμας όταν ήταν Αλφα Εθνική και στον Πανθρακικό και στην Κέρκυρα. Παρόλο που οι ομάδες δυσκολευόντουσαν για την παραμονή τους, ο Λεωνίδας πάντα έβγαινε πρώτος σκόρερ στις ομάδες αυτές. Όπως και στην Παναχαϊκή είχε βγει πρώτος σκόρερ και στη Β' Εθνική. Και γενικά είναι ένα παιδί που πιστεύω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Φυσικά δεν τον πήραν τα χρόνια, είναι γεννημένος το 1986. 29 χρονών, είναι στην καταλληλότερη και πιο ωριμη ηλικία για μένα πιστεύω να φορέσει τη φανέλα μιας πολύ μεγάλης ομάδας. Και δεν είναι τυχαίο το ότι σε πολύ μικρή ηλικία τον επέλεξε η Στρασμπούργο, που αν θυμάμαι καλά έχει πολύ φημισμένες ακαδημίες στη Γαλλία. Είναι από τις τότε τις καλύτερες ακαδημίες στη Γαλλία και ο Λεωνίδας ήταν άτυχος, γιατί τότε όταν ήταν να γίνει επαγγελματίας, έκατσε 3 χρόνια, είχε έναν τραυματισμό και επίσης η ομάδα, επειδή είχε ψηλό συμβόλαιο τότε εκεί, η ομάδα άρχισε να έχει οικονομικά προβλήματα, αυτή η ομάδα τότε, και δεν μπορούσε να καλύψει το συμβόλαιό του και αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχε τελειώσει το σχολείο του. Η μητέρα του ήταν αυτή που επέμενε, γιατί ήταν και πολύ καλός μαθητής και πέρασε και στο πανεπιστήμιο. Είχε περάσει στη ψυχολογία στο Ηράκλειο, τώρα δεν ξέρω αν το τελείωσε. Θα μας το πει ο ίδιος. Θα μας το πει ο ίδιος, ναι. Και η μητέρα του επέμενε να γυρίσει στην Ελλάδα, γύρισε στην Ελλάδα, φόρεσε τη φανέλα του Πυρικού. Βγήκε πρώτο σκόρερ, ανέβηκε η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΓΑΜΑ Εθνική ήταν πρώτο σκόρερ και έναντι ενός μεγάλου ποσού, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν γύρω στους 100-140.000, τον είχε πάρει το Εγάλαιο. Αν θυμάμαι καλά, μια χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω με την Παναχάκη, πρέπει να έχει βγει πρώτο σκόρερ όλων των εθνικών κατηγοριών. Πρώτο σκόρερ όλων των εθνικών κατηγοριών. 24-26 γκολ. Και στη Β' Εθνική ήταν κάποια στιγμή πρώτο σκόρερ, δεν θυμάμαι πότε. Αν σας ζητούσα να μου σκιαγραφίσετε λίγο το αγωνιστικό του προφίλ, να μας πείτε ποια είναι τα
κυριότερα έτσι, χαρακτηριστικά του, τα καλά του, τα δυνατά του, τα σημεία και ποια ενδεχομένως και τα αρνητικά Καταρχήν του. Θεωρώ ότι ο κύριος Αναστόπουλος ξέρει πολύ καλύτερα και έκανε πολύ καλή επιλογή και σίγουρα αυτός είναι 100% σίγουρος για την επιλογή που κάνει, αυτό είναι δεδομένο και συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί του. Νομίζω ότι ο Άρης γενικώς έκανε μια πολύ καλή επιλογή. Ο Λεωνίδας είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, πάρα πολύ δυνατό παιδί και για το ύψος του στα μέτρα είναι πάρα πολύ γρήγορος. Το προσόν του το μεγάλο είναι τα τελειώματα, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός μέσα στην περιοχή και η τεχνική του κατάρτιση που για το ύψος του είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω φυσικά και τα άλλα παιδιά που παίζουν στην επίθεση του Άρη, αλλά εγώ πιστεύω, γιατί δεν τον έχω παρακολουθήσει λόγω του ότι είμαστε σε διαφορετικό όμιλο, αλλά πιστεύω ότι ο Λεωνίδας θα βγει σίγουρα πρώτο σκόρε στην κατηγορία. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Θα βγει πρώτο σκόρε στην κατηγορία. Ναι, εδώ θα μου πείτε, πέρσι με τον Άρη έβαλε 13 γκολ ο Μάουρο Πουέι, που δεν είναι και κάτι εξωγήν επιθετικός περιοχής. Όχι, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά που συνήθως δεν σκοράρει. Και δεν συνήθως... Δηλαδή, αν παρατηρήσετε την πορεία του Πουέι στην Αλφα Εθνική, στη Σούπερ Λίγκα, έκανε πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, απίστευτες δουλειές, αλλά δεν σκόραρε. Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έτσι μου έρχεται αυθόρμητα τώρα. Ο Άρης, όπως δεν ξέρω και εσείς ενδεχομένως το δικό σας όμιλο, θα συναντήσει ως επιτοπλίστων στο πρωτάθλημα ομάδες που θα παίζουν πολύ κλειστά, με διπλή ζώνη άμυνας, θα τον περιμένουν δηλαδή και θα προσπαθούν να χτυπήσουν στην κόντρα. Δεν ξέρω εάν το ύψος του γενικότερα, το στυλ του, το βοηθάει σε κλειστές άμυνες του Λεωνίδα του Κυβελίδη. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί σας είπα ότι έχει τεχνική κατάρτιση και πολύ καλά τελειώματα. Είναι ένας παίκτης που όχι μόνο σκοράρει αλλά και δημιουργεί. Παίρνει πάρα πολλές διεκδικήσεις, είναι πάρα πολύ δυνατός στην προσωπική μονομαχία και στο ένας εναντίον ενός στην επίθεση, παρόλο το ύψος του που είναι, δεν είναι και πολύ ψηλός, ούτε κοντός φυσικά, είναι γύρω στο 1,84-85, ιδανικό ύψος δηλαδή για ένα σεντερφόρ. Πιστεύω ότι έχει όλες τις ικανότητες και να δημιουργήσει και να εκτελέσει αυτό το παιδί. Είναι καθαρά θέμα γύμνασης και ψυχολογίας. Νομίζω θα ανέβει πολύ η ψυχολογία του στον Άρη. Και εκτιμώ τώρα για το πρώτο σκέλος ερώτησή σας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Μην παρασυρθεί όπως ήταν και πέρσι φυσικά. Όπως και η ΑΕΚ αντιμετώπισε δυσκολίες. Όπως και ο Όφη, όπως είδατε χθες, έχασε 2-0 σε ένα πλαστικό γήπεδο γιατί είδα και τα στιγμιότυπα απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Εθνικός. Οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι πολύ ιδιαίτερο το πρωτάθλημα. Εγώ επειδή έτυχε να ανεβούμε μαζί με τις ομάδες μου 4 φορές από τη ΓΑΜΑ στη Β, δηλαδή και με τα Γιαννιτσά και με τον Τύρναβο και με τη Σκίδρα και με τον Πυρικό, έχω εμπειρία σε αυτό το κομμάτι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο ο τρόπος παιχνιδιού των ομάδων. Είναι και τα γήπεδα τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα. Το είδαμε και εμείς πέρσι, το συνάντησαμε. Στα παιχνίδι στα Φάρσαλα με μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής εκτός έδρας, το γήπεδο ήταν Βούρκος. Αυτό είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας. Ο καθαρός χρόνος του παιχνιδιού είναι πολύ μικρός. Δεν είναι όπως στη Β' Εθνική, όπως στην Α. Δηλαδή μπορεί στο καθαρό χρόνο παιχνιδιού στη ΓΑΜΑ Εθνική στο κάθε ημίχρονο να έχουμε 20 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε 20 λεπτά με κάποιες καθυστερήσεις, αν η ομάδα η άλλη κάνει κάποιες καθυστερήσεις, αν η μπάλα αργεί να έρθει, αν αργούν να βγουν οι παίκτες όταν τραυματίζονται, εάν ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας κάνει τα κόλπα του, καταλαβαίνετε ο χρόνος μειώνεται πολύ, το άγχος βαραίνει αυτούς που θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε και αν δεν έχεις βάλει γρήγορα και πρώτος γκολ, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα που είναι φαβορή. Σωστά, και γι' αυτό και πολλές φορές είδαμε και πέρσι πολλά παιχνίδια να κρίνονται και από στημένες φάσεις. Φυσικά, γιατί... φυσικά και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την κάθε ομάδα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό και όπως είπατε για το ύψος, εγώ έχω ένα παιδί σεντερφόρ που είναι νεαρός και θα απασχολήσει αργότερα τις ομάδες Β' και Α' Εθνικής. Λέγεται Κώστας Κρεβατάς. Είναι ικανότατος στο ψηλό παιχνίδι. Και πιστεύω ότι και χθες σκόραρε, πιστεύω ότι έχει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις κατηγορίες και στη Β' και στη Γ να είσαι ικανός στις στιγμένες φάσεις. Πάρα πολύ.
Πάντως βάσει ονομάτων, βάσει ρόστερ, κύριε Μπίλου Άρης, με τους παίκτες που έχει αποκτήσει, τώρα να έχει τον Τάτο στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενδεχομένως το Σέρχιο Κόρκια θα φανεί στην πορεία. Δηλαδή κάποιους παίκτες που... Δεν συζητάμε αυτό. Αλλά όμως προσέξτε να δείτε, και αυτό είναι μία, δεν θα κερδίσει καμία ομάδα αν πετάξει μέσα τις φανέλες και τα. Ναι. Θα κερδίσει η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες. Και όταν οι αντίπαλοι αυτών των παιχτών παίζουν με αυτούς τους παίκτες, να είναι έτοιμοι οι παίκτες του Άρη, να αντιμετώπιση 120 και 130% από τον αντίπαλό τους. Δηλαδή θα κάνουν όλες οι ομάδες την υπέρβαση με τον Άρη και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα. Βέβαια. Και γι' αυτό μας λέτε είναι πολύ σημαντικό ένα γρήγορο γκολ σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά η έδρα η οποία είναι, εντάξει, καταλαβαίνετε το σοκ των αντιπάλων όταν παίζουν με και εμείς χθες η ομάδα μας. Το παιχνίδι ένα μεγάλο ποσοστό είχε συμμετοχή ο κόσμος, είχαμε 2.000 κόσμο εκτός έδρας. Ναι, όταν εκτός έδρας έχεις 2.000 κόσμο, καταλαβαίνετε τι δυναμική παίρνει ο παίκτης, πόσο επηρεάζει τον αντίπαλο, πόσο επηρεάζει το διαιτητή, πόσο επηρεάζονται τα πάντα όλα για ένα παιχνίδι. Ασφαλώς βέβαια για τον Άρη το περσινό πάθημα λογικά θα πρέπει να έχει γίνει και μάθημα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Εγώ νομίζω ότι ο Όμιλος είναι δύσκολος, έχει παραδοσιακά καλές ομάδες και η Δόξα Δράμας και η Καβάλα και ομάδες δύσκολες, παγίδες ομάδες, αλλά στο τέλος εγώ νομίζω ότι ο Άρης φέτος θα πετύχει το στόχο του. Μάλιστα. Εύχομαι να πετύχετε και εσείς με την νίκη Βόλου του δικό σας αντίστοιχο. Μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε και για όσα μας είπατε και για τον Λεωνίδα τον Κυβελίδη, ήταν πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.